Είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ΕΡΤ Open και την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα. Συζητάμε σήμερα με την Ελένη Καλαμπόκα, εργαζόμενη στον υπόδρομο επί 31 χρόνια με σύμβαση μιας μέρας. Πολύ πριν από τα μνημόνια, στον Οργανισμό Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος είχε επιβληθεί ένα εξωφρενικό καθεστώς για ορισμένους συμβασίουχους εργαζόμενους και εργαζόμενες. Η κατάπτυστη σύμβαση της μιας μέρας έλκει την καταγωγή της από την εποχή της Χούντας. Ο αναγκαστικός νόμος 598 του 1968 δημιούργησε τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται το μεσημέρι και απολύονται το απόγευμα. Γυρίζουν στο σπίτι απολυμμένοι για να προσληφθούν ενδεχομένως κάποια από τις επόμενες ημέρες και το ιδιόμορφο απάνθρωπο αυτό καθεστώς εργασιακής πηγολαμπίδας κρατάει για ορισμένους εργαζόμενους μέχρι και πάνω από 30 χρόνια. Ελένη, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ανέφερες προηγούμενα για τη ΔΕΚΟ, έχω μπερδευτεί. Σε κάποια κείμενα έχω διαβάσει ότι σας συμπεριλαμβάνουν στις ΔΕΚΟ. Σαν εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ. Σε άλλα όμως όχι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εμάς τους συμβασιούχους. Ναι, για τους συμβασιούχους λέμε. Ναι, συμβαίνει μόνο στο εξής. Θεωρούμαστε εργαζόμενοι ΔΕΚΟ μόνο για την περικοπή των ημερομισθείων που έγινε. Το τεράστιο μεροκάμα που μας πέφτει. Το 2013 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το τεράστιο μεροκάματο των 24 ευρώ, το μισό μας το κάνανε 22 και κάτι, και μας κόψανε το ελάχιστο δώρο και το Χριστουγέννο και του Πάσχα και ένα επίδομα που, καλοκαιρινό, το οποίο το είχαμε κατακτήσει με μεγάλους αγώνες. Εκεί είμαστε εργαζόμενοι ΔΕΚΟ. Στις περικοπές. Ναι, βέβαια, στις περικοπές. Στις περικοπές, περιμένεις να βγάζεις 2 εκατοστάρικα το μήνα, 3, 2,5, καλά τώρα δεν το συζητώ. Και να σου κόβουν το γιατί έβγαινε ένα στα τόσα μεροκάματα ότι έπαιρνες. Εκεί είμαστε υπάλληλοι ΔΕΚΟ. Και εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτουμε πάρα πολύ. Αλλά βεβαίως η απάντηση δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έγινε πρόσφατα μία διαβούλευση για το ζήτημα και ξέρω ότι ήσουν και εσύ παρούσα εκεί. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια? Η διαβούλευση έγινε με αφορμή το εξώδικο που έστειλε ο εκαθαριστής βάσει του νόμου 1387 του 1983 για μαζικές απολύσεις, επειδή ο οργανισμός διαλύεται και περνάει στα χέρια του ΟΠΑΠ ως υποδομίες ΑΕ και να βλύνει τις συνέπειες. ΟΔΙΕ, ναι, ΟΔΙΕ, ναι, ΟΔΙΕ, ΑΕ. Όχι. Ο ΟΔΙΕ καταργείται. Καταργείται. Και αφού έγινε σε ιδιωτικοποίηση, πέρασε στον ΟΠΑΠ. Και η επωνυμία πλέον θα είναι υποδομίες ΑΕ. Μιας και δεν είχαν προλάβει, τέλος πάντων, για τους όποιους λόγους δεν τους ξέρουμε, να περάσουν αυτή την τροπολογία για τις μετατάξεις του και του μόνιμου προσωπικού και των συναδέρφων που έχουν αποφάσει ΤΕΑΣΕΠ, όπως είπα προηγούμενα ήδη τελεσίδικες εφετείων, έστω τον ελάχιστο αριθμό αυτό, και έφτασε ο χρόνος να παραδοθεί στον ΟΠΑΠ. Αύριο είναι κανονικά η παράδοση. Τώρα οι φήμες λένε ότι μπορεί αυτό κάπως να κρατήσει λίγες μέρες. Δεν είναι ακόμα διαπιστωμένο με σαφήνεια. Να πάρει λίγο παράταση η καθάριση. Ο καθαριστής έστειλε ένα έτυπο το οποίο του κάλεσε διαβούλευση το Σωματείο των Μονίμων Υπαλλήλων. Και πήγανε και διάφοροι και συνάδελφοι και εμείς, οι οποίοι δεν είχαμε νομική εκπροσώπηση, θεωρώντας ότι υπάρχει και κόσμος που δεν έχει προσφύγει νομικά, και εγώ, εντάξει, επέλεξαν συνάδελφοι να μπω μέσα και να μιλήσω. Ήταν και εκπρόσωπος από το εργατικό κέντρο ο Αλέξανδρος. Εκεί έγινε μία τοποθέτηση. Εγώ και λίγο σκοπτικά ρώτησα, τώρα εμείς είμαστε στις ομαδικές απολύσεις και όχι βέβαια στη συμβασιούχη μιας μέρας. Δηλαδή σκέφτω και είπα και επίσης, γιατί αναβαθμιστήκαμε τώρα πια μας συμπεριλάβουν και μας χαρακτηρίσουν ομαδικές απολύσεις. Δηλαδή οφείλουν και απέναντί μας κάποια πράγματα. Γι' αυτό και το διεκδικό ως όρο αυτό. Ναι, αν δεν είστε ομαδικές απολύσεις, τι είστε? Είστε απολύσεις ή δεν είστε απολύσεις? Δεν είμαστε τίποτα. Μάλιστα. Δεν περιγραφόμαστε πουθενά, δεν υπάρχουμε πουθενά. Φεύγουν, διώχνουν 100, 200, 300 πουθενά. Πουθενά. Πάνε άνθρωποι που έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις να πάρουν το επίδομα, το ένας ο ΑΕΔ δεν το δέχεται, το χαρτί ο άλλος
θέλω χαρτί απόλυση, ο οργανισμός δεν δίνει απόλυση, ο άλλος σου λέει αυτό. Τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα. Πάει, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι, γιατί είχαμε και το καλοκαίρι. 2,5 μήνες είμαστε εκτός. Κάποια αποφάσισε, επειδή θα έμπαινε ο καθαριστής σε μία εβδομάδα, τα απόλυσε ο δρόμο. Εκτός από έναν αριθμό εργαζόμενων που καλύπτανε, συμβασιούχων, που καλύπτανε, το λέω, που έπρεπε να είναι εκεί για τη φύλαξη, καθαριότητα, τέλος πάντων, του κτηρίου. Κάναμε μεγάλο αγώνα και μετά από 2,5 μήνες, ενώ έπρεπε να γυρίσουν πολύ πίσω, αλλά ας όψει τη διοίκηση που δεν το έκανε, και γυρίσαμε πίσω να καλύψουμε τα μεροκάματα για την ασφάλισή μας. Μιλάμε για ανθρώπους πάνω από 50 χρονών οι περισσότεροι. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Και δεν λέμε για τα 100 της τελευταίας πενταετίας, γιατί αν έρθει αυτό το νέο ασφαλιστικό, πάμε στα 67, έτσι. Αλλά εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου, δεν θα τα περάσουν όλα αυτά και τα παλεύω με αυτά που είχαμε. Γιατί αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί αν δεν πιστέψουμε ότι θα τους νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε ανοίξει ένα μεγάλο λάκκο και έχουμε μπει όλοι μέσα. Και τι, 67, να με πάει. Με τι δουλειά θα φτάσω στα 67? Πώς θα ζήσω μέχρι τα 67? Εγώ βάζω το ερώτημα. Πώς? Για ποιο αριθμό εργαζομένων μιλάμε σε αυτή την κατηγορία της σύμβασης μιας ημέρας? Το καλοκαίρι. Περίπου. Το καλοκαίρι είμαστε... εγώ θα πω γύρω στα 300, γιατί αν υπολογίσω και αυτούς που έχουν αποφάσεις, ναι. Είχε υποθεί και μια συμφωνία κυρίων με τον ΟΠΑΠ να πάρει κάποιους εργαζόμενους. Ναι, να εξηγήσουμε για τους ακροατές μας οι αποφάσεις, όταν λέμε, όταν ναι, έχουν αποφάσεις, τι σημαίνει? Ναι, αυτό? Είναι αυτοί που έχουν ΑΣΕΠ, οι 55 συνάδελφοι, που έχει κριθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και είναι στη διαδικασία μετάταξης, και οι συνάδελφοι, 13 ολόκληρα άτομα, γιατί οι υπόλοιποι είναι απολυμμένοι, που έχουν εφετειακή απόφαση. Απόφαση εφετείου, μάλιστα. Ναι, και περιμένουν οι άνθρωποι, ναι, αυτοί τυπικά είναι στη διαδικασία. Ναι, αλλά είναι ομαδική απόλυση. Οπότε οφείλει απέναντί τους να υπάρξει. Ναι, και να αμβλύνει, όπως τη λέει, τις συνέπειες των ομαδικών απολύσεων. Τι να αμβλύνει? Όλοι οι άλλοι, όλους τους άλλους κόσμους. Εμείς εχθές θα συζητηθεί στο εφετείο. Μέχρι να βγουν οι αποφάσεις, μέχρι και αν είναι θετική, τι κάνουμε? Εδώ είναι τα ερωτήματα και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Αν μη τι άλλο, θεωρώντας μας όχι εργαζόμενους, αν θα μου πεις, όταν ψηφίζουν τέτοια μέτρα, δεν σκέφτονται ότι γύρω-γύρω παίρνουν θύματα? Πίσω από τους αριθμούς τι είναι? Θυμάστε, χωρίς να θέλω να μπαίνω στην ιδιαίτερη κουβέντα, θυμάστε οι άνθρωποι πίσω από τα κέρδη? Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε την ελπίδα έρχεται και διάφορα τέτοια? Αυτά είναι ωραία λόγια. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να ακούει, να μην ακούει συνθήματα. Ο κόσμος, δεν είμαι εγώ αυτή που θα υποδείξω στον κόσμο που θα κάνει, έτσι. Δεν έχω αυτή την πρόθεση. Ούτε φιλόσοφος είμαι, ούτε τίποτα. Ούτε διεκδικώ την απόλυτη, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Απλά μεταφέρω μια μικρή εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας σε ένα πάρα πολύ σκληρό χώρο. Να μην πιστεύει εύκολα. Πρέπει να βάζει κάτω τα ζητήματα, να δει σε τι συγκυρία βρίσκεται. Και τώρα είναι σκληρότερη. Δεν είναι μόνο συνθήματα πάντως, εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις. Πολλά στελέχη της ακριβώς κυβέρνησης, ναι, λέω, και της σημερινής. Τα συνθήματα, ναι, τα προηγούμενα, λέω, ναι, έτσι. Ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Δραγασάκης και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Από τις θέσεις αντιπολίτευσης, βέβαια, είχαν καταγγείλει κατά το παρελθόν το απαράδεκτο αυτό εργασιακό καθεστώς και είχαν δεσμευτεί να το καταργήσουν. Και μέσα στους βουλευτές που είχαν υπογράψει και κάποιες επερωτήσεις και λοιπά στη Βουλή, ήταν και η σημερινή κυβερνητική εκπρόσωπος, η Όλγα Γεροβασίλη. Έχω εδώ τη σχετική δήλωση. Ας μην κουράσουμε τους ακροατές μας να το διαβάσουν. Είναι πάρα πολλοί βουλευτές, όλοι οι βουλευτές. Ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά έτσι είχαν πάρει θέση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουν και θέση απέναντι και τώρα, πιο συγκεκριμένη και σαφή. Προηγούμενα που είπα, πολιτικές είναι συγκεκριμένες, μιλάμε για τα συνθήματα. Δηλαδή, ο κόσμος να μην ακούει μόνο τα συνθήματα, να βλέπει και το περιβάλλον που, και τη χρονική στιγμή που όλα αυτά γίνονται. Είναι πολύ ωραία τα λόγια. Ευχολόγια, ο καθένας. Να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα μας.